Φαίνεται ότι ο ιός αυτός δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ήταν στην Μπέλα, όπως πολύ σωστά είπες Κατερίνα. Τώρα έχει έρθει και στη γειτονική Μαθία, αλλά δεν είναι αυτή τη φορά στα συμπύρινα ροδάκινα, δηλαδή τα ροδάκινα που πηγαίνουν για κομπόστα από τις βιομηχανίες, αλλά είναι, όπως θα μας πει ο παραγωγός ο Μάριος Δουλγερίδης, είναι ο πρώτος άτυχος στον ομό που εντόπισε πρώτος στα νεκταρίνια τα επιτραπέζια. Αυτά δηλαδή που θα φάμε από τη λαϊκή, από το σούπερ μάρκετ. Και το καταλάβατε κύριε Δουλγερίδη πότε, όταν πήγατε να μαζέψετε μόνο. Όταν πήγα να μαζέψω, καλησπέρα. Γεια σας. Ήρθαμε να μαζέψουμε για πρώτο χέρι συγκομιδής και αντικρίσαμε πολλούς τέτοιους καρπούς, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνουμε εμείς τώρα πολύ καλά βέβαια πώς είναι. Φαίνεται ένα κόκκινο κατά τα άλλα νεκταρίνι. Με εξογκώματα. Ο Δημήτρης Δόμας σας κάνει μια κοντινότερη λήψη για να δούμε. Αλλά είναι, τι ακριβώς βλέπουμε. Είναι παραμορφωμένο, το οποίο δεν μπορεί να πάει στην αγορά προς πώληση. Και κανένας λογικό δεν θα τα αγοράσει, γιατί έπρεπε να είναι στρόγγυλο ο καρπός και υπάρχει πάνω από το 30% και μας εμφανίστηκε φέτος. Και έχουμε ακόμα πολλές ποικιλίες για συγκομιδή και αυτό γίνεται στο περίπου 7-8 μέρες πριν τη συγκομιδή, δηλαδή ξεκινάει και διαμορφώνεται έτσι, δεν έδειχνε κάποιο δείγμα από πιο μπροστά. Αυτό το λέτε γιατί χρειάστηκε να κάνετε και κάποιες εργασίες προηγουμένως, να χρειάστηκε να αραιώσετε, χρειάστηκε να ποτίσετε. Αραιώσαμε, ποτίσαμε, ραντίζαμε και δεν φαινόταν τίποτα. Στη συγκομιδή επάνω Νίκο, εμφανίστηκε και το είναι είδαμε. Είναι κάτι που πρώτη δεν φορά. Το ξανακούσαμε στην προηγούμενη σύνδεση που κάναμε αυτό, για ακριβώς. Αυτό το θέμα. Ότι είναι φαίνεται ο καρπός μια χαρά μέχρι σε ένα σημείο και λίγες μέρες πριν τη συγκομιδή βγάζει αυτά τα εξογκώματα. Αλλάζει κάτι στη γεύση ή είναι μόνο εμφανισιακό το θέμα? Στη γεύση αλλάζει κάτι, ρωτάει Κατερίνα Ρενιέρη. Δεν έχω δοκιμάσει να πω την αλήθεια, γιατί τα είδα, πήγα στο συνεταιρισμό, έδειξα αυτή την εικόνα. Εννοείται ότι δεν μπαίνανε μέσα, μόνο ο καθαρός καρπός μπήκε και κατευθείαν ήρθανε οι γεωπόνοι, πήρανε δείγματα και από τους καρπούς και από τα κλαδιά και λογικά έχει προσβληθεί και η δίπλα ποικιλία, οι δίπλα ποικιλίες μάλλον, γιατί είναι και μεγάλο το χωράφι. Και περιμένουμε τα αποτελέσματα από το Πανεπιστήμιο. Στάλθηκαν χθες απευθείας. Για να δούμε τώρα, γιατί υπάρχουν αναφορές, Κατερίνα, ότι όσο μιλάμε εμείς εδώ και έχει αρχίσει να ενημερώνεται ο κόσμος για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει στο συγκεκριμένο κτήμα, ο πρόεδρος εδώ της κοινότητας των Πολυπλάτανων έχετε αναφορές και για άλλες περιοχές της Σημαθίας με το ίδιο πρόβλημα. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω καταρχήν το κανάλι σας που για άλλη μια φορά βρίσκεται δίπλα στον Πολυπλάτανο, θα πω, γιατί είχαμε κάποτε και άλλα θέματα και ήσασταν παρόντες. Ναι, το θέμα τίνει να επεκταθεί και στα άλλα χωριά, τα όμορα του Πολυπλατάνου ή και ακόμη μέχρι και την άλλη πλευρά της Σημαθίας, να πω. Ήδη παρουσιαστήκανε σε κάποια κτήματα για κάποιες ποικιλίες συμπύρινου και επιτραπεζίου και οι άνθρωποι όλοι είναι ανάστατοι όπως και εμείς εδώ πέρα. Απάντηση υπάρχει. Τώρα τι μπορεί να γίνει σε ένα αυτό. Κτήμα τέτοιου είδους? Δεν σας κατάλαβα. Και αν υπάρχει απάντηση, ρωτάει Κατέρνα Γενιέρη, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Αυτό το θέμα, από τις πληροφορίες που έχω και τα ρεπορτάζ που παρακολούθησα, σε μια συνδιάσκεψη της ΣΕΚΕ, ήταν μια συνδιάσκεψη η οποία συμμετείχαν συνεταιριστές, περιφερειάρχες, κονσερβοποιοί. Παρθήκαν κάποια πρώτα μέτρα, θα πω, για την αντιμετώπιση του θέματος, τα οποία έχουν να κάνουν με την καταγραφή των κτημάτων που έχουν πληγεί, ναι, από το συγκεκριμένο ιό, να πω. Καταγραφή τους, η έκταση που καταλαμβάνουν, στρεματική, και από εκεί και μετά ευελπιστώ ότι θα πάρουν κάποια μέτρα έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι κατά κύριο λόγο, θεωρώ εγώ, οικονομική, θα πρέπει μάλλον να είναι, γιατί πλέον οδεύουμε σε καταστροφή. Εγώ καταλαβαίνω, Νίκο, ότι λύση ως προς την αντιμετώπιση μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει. Ωραία η καταγραφή, πολύ σωστές κινήσεις, αλλά για την αντιμετώπιση δεν βλέπω κάτι. Πέρα από την αποζημίωση. Οι γεωπόνοι μπορούν να μας πούνε γι' αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Όσον αφορά το τελευταίο σας ερώτημα, είναι ότι για να βρεθεί το αίτιο του, για να βρεθεί η αντιμετώπιση, πρέπει πρώτα να βρούμε το αίτιο του προβλήματος. Αυτή τη στιγμή συνεχίζονται εντατικά να γίνονται έλεγχοι από το Μποδοσάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και να στέλνονται εκεί όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα, γιατί εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε μια υιογενή ασθένεια, η οποία δεν ξέρουμε αν είναι από έναν ιό ή είναι ένα σύμπλοκο ιών. Οπότε πρώτα πρέπει να αναγνωρίσουμε, μάλιστα, την ασθένεια για να δούμε πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε και να μην βρεθούμε αντιμέτωποι στο φαινόμενο που αντιμετώπισε η Ιταλία με τα ακτινίδια, με το βακτήριο της ακτινιδιάς. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για όλες τις καλλιέργειες, γιατί είμαστε ροδακινοπαραγωγή νομή. Νίκο, εδώ περιμένουμε. Είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα, γιατί πρέπει να γίνει ξερίζωση των δέντρων που έχουν καταστραφεί. Κάποια μέτρα που έχουν εξαγγείλει θεωρητικά θα πάνε σε κάποια εκρίζωση, θεωρώ εγώ.
καύση των ξύλων. Πρέπει να σας ευχαριστήσω. Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί είναι σοβαρό και βλέπουμε δυστυχώς ότι επεκτείνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Νίκο Πισιακίδη.